Βεβαίως. Πάμε στο Just the Two of Us. Ναι, γιατί εχθές είδαμε και το επίσημο τρέιλερ. Το είδαμε αυτό του οποίου πλάνα μας είχε εξασφαλίσει ο Χρήστος πριν από λίγες ημέρες. Η πρεμιέρα του προγραμματίζεται. Ωραία παραγωγή, ναι, πολύ ιδιαίτερη, πολύ ωραία. Η πρεμιέρα του, να πούμε, του προγραμματίζεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου ή το 1ο Οκτωβρίου. Και ένα ερωτηματικό έχει μείνει. Ναι. Κάποια ονόματα των παικτών, οκ, okay, θα τα μάθουμε. Οι κριτές είναι τρεις. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο βαγόνι, το οποίο δεν έχει ανοίξει ακόμη, για να δούμε ποιος θα μπει μέσα. Είναι σίγουρα γυναίκα και τώρα εδώ που έχουμε φτάσει υπάρχουν τρία ονόματα που ακούγονται για αυτή τη θέση. Είναι η κυρία Έλλη Στάι, είναι η κυρία Σεμίνα Διγενή και είναι και η κυρία Κέτη Γαρμπή. Τρεις τελείως διαφορετικές γυναίκες, τρεις τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ακριβώς. Η μόνη που έχει επιβεβαιώσει και on camera τις συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής και το σταθμό είναι η Κέτη Γαρμπή. Μάλιστα. Η οποία είναι ένας άνθρωπος που πολύ θα χαρούμε να τη δούμε σε αυτή τη θέση. Το έχει ξανακάνει με πολλή επιτυχία. Και είναι νομίζω ότι είναι και το επικρατέστερο όνομα. Ναι, δηλαδή, αν δεν μείνουν στους τρεις που το τρέιλερ έτσι όπως βγήκε, πρέπει να υπάρχει τέταρτος πια. Φυσικά. Γιατί θα μπορούσαν να μείνουν και τρεις, όπως λέγαμε χθες. Ναι. Από τις τρεις κυρίες βλέπω ότι το επικρατέστερο όνομα, ναι, είναι και την Γαρμπή. Ισχύει το ρεπορτάζ ότι, ότι έγινε στενό μαρκάρισμα στην Έλλη Στάι. Πολύ στενό μαρκάρισμα και ήταν από τις πρώτες που προσέγγισαν. Γίνανε συζητήσεις. Δεν είναι ότι η Έλλη είπε όχι, δεν το συζητάω. Σκέφτηκε. Το συζήτησε, είναι επαγγελματίας. Πολύ περίεργο είναι και αυτό, έτσι. Έβαλε κάτω τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι τελικά μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν ότι δεν έχει συμφωνήσει. Ενώ σήμερα μας ήρθε και η πληροφορία ότι ένα ακόμη όνομα που έχει ακουστεί ότι έχει δεχθεί πρόταση για τη συγκεκριμένη θέση και το οποίο δεν είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες είναι η Σεμίνα Διγενή. Μια γυναίκα που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία τηλεοπτική. Ένας άνθρωπος που τι να πρωτοποιείς, δεν χρειάζεται. Πάντως για την Έλλη Στάι, αναζήτησα την Σεμίνα Διγενή, ναι, δεν μπόρεσα να τη βρω γιατί βγαίνουμε αρκετά νωρίς. Γιατί πάντα πρέπει να διασταυρώνουμε και αυτά που ακούμε. Εγώ πάντως για την Έλλη Στάι, αυτό που είχα ακούσει είναι ότι έγινε πρόταση πολύ πολύ δυνατή. Βεβαίως. Το είχε σκεφτεί, βέβαια, όχι, δεν είναι για όλους το οικονομικό κομμάτι, μια παράμετρος που είναι αυτή που θα τον κάνει να πει τον άλλο ναι ή όχι. Μια πολύ δυνατή πρόταση, αλλά νομίζω ότι προτίμησε να μην ρισκάρει σε κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν έχει κάνει και από ποτέ ψυχαγωγία θέλει η Έλλη Στάι. Και προτάσεις έχουν γίνει και για άλλα, φαντάζομαι, project όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια και έχουν γίνει και σε άλλες δύο κυρίες, τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και την Αταλία Γερμανού που τα είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Το ψάξανε πολύ και ψάχνανε κάτι διαφορετικό. Να δούμε πότε θα ανακοινωθεί και ποια κυρία θα είναι. Αυτή είναι η γυμνητή, είναι που λέω, δεν ξέρω, συγγνώμη. Είναι από το τρέιλερ, το οποίο έχει γυριστεί στη Σαλαμίνα. Και αυτό, τα πλάνα που δείχναμε χθες, βγήκε χθες το τρέιλερ. Α, ναι, μάλιστα. Τους ημίγυμνους δεν τους είχα δει, συγγνώμη. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι τύπου τραπ και τραγουδούν όλοι. Οι κριτές με τον Νίκο Κοκλώνη και εμφανίζονται και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμετοχή στο σοου, είναι χορευτές. Είναι ένα πρόγραμμα καθαρά ψυχαγωγικό. Εντελώς. Και ίσως γι' αυτό η Γαρμπή είναι τραγουδίστρια, θα μπορούσε να το υποστηρίξει. Βεβαίως. Η Στάι τώρα, π.χ., θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται και μία ματιά η οποία να είναι εντελώς εκτός χώρου. Ναι, αλλά θα μπορούσε τώρα να κάνει. Αν με ρωτάς εμένα, όχι. Καλά, να είναι κριτική άποψη, επιτροπή. Σίγουρα είναι δεδομένο, έτσι. Θα είχε άποψη. Τώρα, αν θα ήθελε να τη βγάλει και να το υποστηρίξει όλο το πρόγραμμα, δεν θα το μάθουμε μάλλον.